Και έφτασα εκεί που τα όνειρα γίνονται κάποτε και πιστεύεις ότι δεν θα τα πραγματοποιήσεις ποτέ, στον Άγιο Ραφαήλ. Ναι, Άγιος Ραφαήλ, στην Ίσο Λέσβο. Και εδώ πέρασα μία μέρα ολόκληρη και μία νύχτα υπέροχη. Υπέροχη, μωρέ, υπέροχη. Μια γερόντισσα η Ταβιθά, τι να πει κανένας. Σκέτη αγάπη. Λιώνει για όλους. Λιώνει. 24 ώρες στα 24 ώρες στην υπηρεσία του κόσμου. Μπήκε, βγήκε κόσμος. Μια γερόντισσα η οποία μου έδειξε την αγάπη της από την προηγούμενη φορά που ήρθε και με παρεκάλεσε ξανά και ξανά να έρθω να μείνω και εδώ στο μοναστηράκι. Άλλο που δεν ήθελα δηλαδή. Και έμεινα εδώ και λειτουργήσα το πρωί. Λειτουργήσα. Αχ, Θεέ μου, οι Άγιοι. Πω, τι Άγιοι και αυτοί. Και τώρα να πω και τ' άλλο που ντρέπομαι. Και ήρθε κόσμος και κόσμος και κόσμος που ξέραν ότι ήρθαν στη Μυτιλήνη να με δούνε. Οικογένειες, μικροί, μεγάλοι, παιδιά, κόσμος μπήκε, βγήκε, έκανε από το πρωί μέχρι το απόγευμα συνέχεια με τον κόσμο. Άντε μωρέ, θέλω να ξανάρθω εδώ πέρα στη Μυτιλήνη. Στη Λέσβο θέλω να ξανάρθω, τα προσκυνήματα αυτά όλα θέλω να τα ζήσω. Θέλω να τα απολαύσω. Θέλω να τα ζήσω. Θέλω. Γιατί είναι υπέροχα. Αξίζει κάποιος να έρχεται σε αυτό το νησί, γιατί έχει πολλά προσκυνήματα, σπουδαία προσκυνήματα. Αρχάγγελους, αγγέλους, Παναγία, Αγίους, παλιούς, καινούριους, προσκυνήματα. Άντε να είμαστε καλά όλοι. Σας αγαπώ. Έρχομαι πίσω μαζί σας. Δεν μπορώ να κάτσω άλλο εδώ. Άντε.